καθαρίζεις, μόλις σου κάνουμε πρόσβαση το καθαρίζεις μέσα. Ναι, να μπορώ να πατήσω. Κάναμε μια επίσκεψη στο κοινοκομείο, στο δημοτικό κοινοκομείο και μια συνεννόηση με την κυρία Σταματίου. Είναι εδώ ένα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών που διέθεσε ο Δώρος ο Κωνσταντίνου, αντιδήμαρχος τεχνικών και βέβαια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Δύο ζητήματα έχουμε τα οποία προγραμματίζουμε στις επόμενες μέρες να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε. Το ένα είναι ένα τεχνικό έργο όσον αφορά τη κτηριακή εγκατάσταση του κοινοκομείου που χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση για να μπορέσει να είναι λειτουργική και να μην έχουμε ζήτημα με τις βροχές. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα με την αποχέτευση του κοινοκομείου, ένα πρόβλημα δυστυχώς που χρονίζει και το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα μια υποδομή σταθερή με ένα μικρό τεχνικό έργο για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε ολοκληρωτικά αν γίνεται τους βόθρους που λόγω της λιματολάσπης από τα απορρίμματα έχουν κορεστεί, για να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλιμο χώρο όσον αφορά την αποχέτευση και να μην δημιουργείται το φαινόμενο να υπερχυλίζουν και να βγαίνουν τα νερά ή τα όποια υπολείμματα, ακαθαρσίες προς θέα, σε κοινή θέα και μάλιστα σε ένα χώρο που επισκέπτονται, όπως μας λέει και η κυρία Σταματίου, και ντόπια αλλά και κυρίως πολλοί ξένοι οι οποίοι θέλουν να υιοθετήσουν σκυλιά από εδώ. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω την κυρία Σταματίου, διότι η δουλειά η οποία κάνει είναι δουλειά πώς να το πω, η οποία δεν μπορεί να γίνει από καμιά άλλη δομή. Από την φιλοζωική όμως έχει γίνει κατορθωτό να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Σήμερα φιλοξενούνται πάνω από 300 σκυλιά στο κοινοκομείο. Αυτό δείχνει έτσι μια πρόοδο, πώς να το πω, ένα πολιτισμό της περιοχής μας και του νησιού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως για την άμεση παρέμβαση και ελπίζω ότι αυτά θα γίνουν και πράξεις. Εγώ από την πλευρά μου, καθώς και τα παιδιά τα οποία εδώ εργάζονται, μοχθούν, θα έλεγα, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με ό,τι μπορούμε. Θεωρώ ότι είναι ακατάλητη αυτή η συμβολή, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα αυτή η συμβολή της φιλοζωικής, προσωπικά της κυρίας Σταματίου, των παιδιών που εργάζονται μέσα του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Εμείς απλώς συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια με όλες τις δυνάμεις μας. Νομίζω ότι ξεκινάμε, άμα κάνουμε αυτές τις δύο βασικές παρεμβάσεις, λύνουμε τα πρώτα σοβαρά προβλήματα.